τελευταίες σου στο Open με μια ταξιδιωτική εκπομπή και λόγω COVID φαντάζομαι αυτό το πράγμα τώρα έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα. Συζητάς για κάτι άλλο πάνω στο ίδιο μοτίβο? Κοίτα, εμείς η αρχική μας σκέψη ήταν αυτά τα δύο project. Το ταξιδιωτικό θα ήταν το καταλληλότερο για αρχή να ξεκινήσει να βγω με αυτό και να προβάλλουμε. Όταν ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό αριθμό επεισοδίων. Θέλαμε από 4 ως 6 να κάνουμε. Και αν μπορούσαμε να τα σπάσουμε σε part, δηλαδή να κάνουμε 4 ως 6 τώρα, 4 ως 6 μετά από 6-7 μήνες. Αλλά όταν ξεκίνησα να τα γυρίζω αρχές καλοκαιριού, είχα ήδη ένα επεισόδιο το οποίο ήταν ο πιλότος μου, που ήταν κανονικό επεισόδιο. Στα 4 επεισόδια που κάναμε, που ολοκληρώσαμε, κόλλησε λόγω κορονοϊού, όχι μόνο εμείς, όλοι. Οπότε αποφασίσαμε ότι θα κλείσουμε στα 4 και θα προβάλλουμε τα 4. Μιας και έχεις περάσει από reality επιβίωση και μιλάω για το Nomads, φέτος που γίνεται χαμός με το Survivor, σου έχουν κάνει πρόταση, θα πήγαινες? Ναι, θα πήγαινα στο π.χ. Survivor για να πάρω τα λεφτά που θέλω να πάρω επαγγελματικά. Σίγουρα δεν θα πήγαινα σε κάποιο που είναι πάρα πολύ άσχετο με αυτό που θα μπορούσα να αποδώσω. Αν θα μπορούσα να τρέχω και να αθλούμαι και να παίζω παιχνιδάκια, θα το έκανα άνετα. Θα το παρουσίαζες εσύ? Φέτος βλέπουμε τον Γιώργο Λιανό. Αν μου ερχόταν μια πρόταση που ήταν καλά με τα οικονομικά δεδομένα της, θα έκανα, δεν έχω πρόβλημα, δεν με νοιάζει πλέον. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο σκύλος δεν εκπαιδεύεται τους ανθρώπους, αλλά ο σκύλος εκπαιδεύει τον άνθρωπο. Είδαμε εν όψη των ημερών ότι έχεις δημιουργήσει μία ωραία ομάδα, ένα ωραίο βίντεο στα social media για το σπίτι των αγγέλων που έχουν να κάνουν με τα κατοικίδια, με τα σκυλιά. Είναι μία ταινία, στην ουσία ντοκιμαντέρ στο κανάλι μου στο YouTube, λέγεται «Το σπίτι των αγγέλων». Δημιουργήθηκε το βίντεο περίπου 1,5 χρόνο πριν, όταν είχα υιοθετήσει ένα σκυλάκι από την Ξάνθη, το οποίο είχε κακοποιηθεί από ανθρώπους. Και σώθηκε από ανθρώπους.